όπως σας είχαμε προαναγγείλει στο τέλος του προηγούμενου μέρους που ήμασταν μαζί με τον κύριο Γκολόη και μιλούσαμε για τα αγροτικά, είναι μαζί μας ο κύριος Αναστάσιος ή αν θέλετε Τάσος Καταράς, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν βρήκαμε την ευκαιρία, μια και είναι η διαφαινόμενη δυνάμη, θα έλεγα, πολιτική δύναμη που λογικά θα αναλάβει τις τύχες της χώρας ο Σονούπο, να ακούσουμε τι λέει και για τα αγροτικά, αλλά και όχι μόνο γι' αυτό, και για τις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έτσι στη χώρα. Κύριε Καταράκη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στο φιλόξενο σταθμό σας. Είναι μια, νομίζω, καλή ευκαιρία μέσω του σταθμού να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο της Χαλκιδικής και για τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα που τον απασχολούν. Αν θέλετε, και ειδικότερα υπάρχουν πάρα πολλά στη Χαλκιδική. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Εμείς δεν γνωριζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι μου ήρθε η φευγαλέα όταν έκλεισα με τον κύριο Γκολόη να έχω και κάποιον από την αντίπαλη έτσι, πλευρά, γιατί ο κύριος Γκολόης είναι αγρότης και θέλω να ξέρω τι σκέφτεται η πολιτική δύναμη που λογικά από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει την τύχη της χώρας έτσι, για την πρωτογενή έτσι, παραγωγή αλλά και αυτόν τον τομέα που από ό,τι φαίνεται μπήκε στο στοχαστρό. Ναι. Δεν γνωρίζω τον κύριο Γκολόη για να τον εντάξω πολιτικά σε κάποιο στρατόπεδο. Όχι, αλλά δεν τον εντάξουμε σε στρατόπεδο, είναι αγρότης είναι. Όχι, ήθελα να πω ότι κοινωνικά είναι ενδυνάμει σύμμαχος μιας πολιτικής που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σίγουρα δεν πρέπει να, ως αγρότης να ευελπιστεί, να πιστεύει, να περιμένει τίποτα από αυτή την καταστροφική γέννη πολιτική που ζει η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε πως πληρώνοντας αστικά στρώματα της πόλης, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες που έχουν γίνει προλετάρια σήμερα ουσιαστικά, και ότι από αυτό ας πούμε εξαιρούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και εγώ ζω σε αυτή την περιοχή και γνωρίζω τα πράγματα. Πληρώνουν οι αγρότες σήμερα και οι κτηνοτρόφοι τις συνέπειες της μνημονιακής πολιτικής, γιατί και αυτοί σπουδάζουν τα παιδιά τους, πηγαίνουν στα νοσοκομεία, πληρώνουν τα χαράτσια, πληρώνουν το κόστος της παραγωγής κλπ. Όλα αυτά τα οποία είναι υπέροχα. Και ταυτόχρονα σήμερα οι συνέπειες από αυτή την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα και από την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, της κοινής γεωργικής πολιτικής που ξέρουμε, είναι δραματικές. Και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Θα σας αναφέρω ορισμένα, μια που πιάσαμε αυτό το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Ο πρωτογενής τομέας έχασε σε αυτό το διάστημα 1,5 δισεκατομμύριο εισόδημα. Μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά το αγροτικό εισόδημα, μάλλον το εισόδημα, το πρωτογενή τομέα, στο σύνολο της χώρας είναι 4%. Είναι δηλαδή 6 δις. Και από τα 6 δις, τα 2,5 είναι επιδοτήσεις. Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι το ποσό που χάθηκε αυτό το διάστημα είναι τεράστιο. Δεύτερον, έχει σημασία να πούμε στους αγρότες ότι το ισοζύγιο των προϊόντων αγροτικών είναι αρνητικό κατά 2 δις την τελευταία χρονιά. Αυτό συνολικά από το 2007 είναι γύρω στα 25 δις. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά ας μιλήσουμε για την τελευταία χρονιά. Και αυτά τα στοιχεία που σας παραθέτω δεν είναι στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η τελευταία έκθεση της Πάσης Αιγαίας τον Ιούλιο του 2013. Μάλιστα. Πολύ κοντά δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν αμφισβητούνται. Δεν λοιπόν, μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένα από αυτά. Χάθηκαν λοιπόν. Υπάρχει μια αρνητική, ένα αρνητικό ισοζύγιο 2 δις. Αυτό από πού προήρθε και πώς εκδηλώνεται. Εκδηλώνεται με το γεγονός ότι μια σειρά προϊόντα τα οποία ήταν πλεονασματικά σήμερα είναι ελλειμματικά. Το αποτέλεσμα μιας μνημονιακής πολιτικής που ανεβάζει το κόστος παραγωγής κατά 30%, το κόστος ενέργειας 64%, τους φόρους 93%, αυτά στοιχεία της Πάσης Αιγαίας που λέω, και ταυτόχρονα όταν είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου οι κυρίαρχες δυνάμεις δεν είμαστε εμείς, ως χώρα μιλάμε, και είναι κάποιοι άλλοι, αυτοί φροντίζουν μέσω των διμερών περιφερειακών συμφωνιών μέχρι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες για την εισαγωγή των προϊόντων προς τη χώρα μας, προϊόντων της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Βιετνάμ, της Τουρκίας κλπ. Όλα αυτά κατεβάζουν τους δασμούς. Πρόσφατα
Η τελευταία συμφωνία είναι με την Νότια Αφρική, όπου οι δασμοί που υπήρχαν 9% γίνονται 5% από την Νότια Αφρική. Αφορά φρούτα, κομπόστα που βγάζει η Νότια Αφρική. Λέω ένα παράδειγμα, που σημαίνει λοιπόν εκτοπίζονται τα ελληνικά στον ανταγωνισμό. Άρα είναι αποτέλεσμα και αυτής της πολιτικής που δυστυχώς οι εθνικές κυβερνήσεις, το πολιτικό κατεστημένο της ώρας, δεν φρόντισε όχι να διαπραγματευτεί, γιατί εδώ πρέπει να αντισταθεί. Δεν είναι μια απλή διαπραγμάτευση. Αυτή είναι μια σύγκρουση που πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτό. Και εμείς ουσιαστικά μέσα στο πρόγραμμά μας, ένα στοιχείο βασικό του πρόγραμμά μας, του προγράμματός μας, είναι η επαναθεμελίωση αυτής της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το πώς, με ποια μέσα, με ποιες δυνάμεις, με ποιο συντονισμό, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο μια χώρα σαν την Ελλάδα να μπορέσει να σηκώσει το βάρος έτσι ώστε να ανατρέψει το κυρίαρχο σύστημα, γιατί η Γερμανία πουλάει τα βιομηχανικά της προϊόντα σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή είναι και ένα παρεδόσε που κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Εμείς λοιπόν, δεν έχουμε. Ωραία, εμείς λοιπόν λέμε ότι πέρα από τα μεγάλα ζητήματα που μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε αυτή την κατάσταση, λέμε πως η χώρα μας μπορεί, της έλαχε εν πάση περιπτώσει, ο κλήρος να είναι σε αυτή τη δύσκολη θέση, να αντιτάξει μια άλλη πολιτική και να διαμορφώσει ένα ντόμινο εξελίξεων και στη Νότια Ευρώπη, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που ζουν Γαλλία τα ίδια προβλήματα με εμάς και έχουν υποστεί τις ίδιες συνέπειες. Να ρωτήσω κάτι. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Ναι. Το ζήτημα είναι το ακριβό πετρέλαιο, έτσι, το ακριβό ρεύμα, για να αποτίσουν, το νερό που πληρώνουν επίσης πανάκριβο. Έτσι και από εκεί και πέρα ότι αρχίζει πλέον να υπάρχει μια δυσβάσταχτη για αυτούς φορολογία, είτε λέγονται βιβλία εσόδων-εξόδων, είτε ακόμα και φορολόγηση των εκτάσεων των οποίων έχουν. Ναι. Έτσι. Και όχι για τα προϊόντα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα-ένα. Τι γίνεται με το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να έχουν τράνζιτ, ας πούμε, πετρέλαιο αν είχαν μητρό. Γιατί δεν το έχουν. Ναι, ναι. Δυστυχώς παρακολουθούμε το εξής. Και αυτό είναι συνδεδεμένο με όλες τις πλευρές της πολιτικής κυβέρνησης. Σήμερα γίνεται μια συζήτηση αυτές τις μέρες για τους πληστηριασμούς. Στο όνομα, λέει, των πανταξίδων. Θα πάρθουν όλες θα πετσοκοφτούν οριζόντια όλες οι υποχρεώσεις. Λοιπόν, προχθές το όνομα των επίορκων του δημοσίου, που υπάρχουν τέτοιοι, κανένας δεν το αμφισβητεί, έρχονται και παίρνουν 15.000 ανθρώπους εκτός. ΕΡΤ, ελληνικά μεντικά συστήματα κλπ. Όλα. Στο όνομα του λαθρεμπορίου του πετρελαίου, έρχονται λοιπόν και πετσοκόβουν όλους τους φτηνοτρόφους. Εννοείται αφήνουν απ' έξω όλο το λαό χωρίς πετρέλαιο φτηνό. Έτσι, αφήνουν τους αγρότες, αφήνουν τους κτηνοτρόφους, αφήνουν τους πλειοκτήτες κτλ. Κτλ. Γιατί μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει η αύξηση του ρεύματος. Δηλαδή, εκείνο που είχαν ως διευκόλυνση οι αγρότες, το χάνουν τώρα. Δηλαδή, το μειωμένο τιμολόγιο το χάνουν με βάση τον προϋπολογισμό του 2014. Ουσιαστικά επιδεινώνουν την πλευρά που λέει κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί να σταθεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος με τέτοιες πολιτικές. Με λίγα λόγια λέτε ότι δεν θέλουν να το κάνουν έτσι. Δεν θέλουν να βοηθήσουν τους αγρότες ή τις άλλες κοινωνικές ομάδες να έχουν. Δεν είναι ακριβώς αν θέλουν. Έχουν επιλέξει ένα σύστημα. Το οποίο σύστημα υπηρετεί μια κυρίαρχη τάξη. Και εδώ και στην Ευρώπη. Και αν θέλετε τώρα και η αστική τάξη στη χώρα μας είναι κατά κάποιο τρόπο υπό το κυρίαρχο σύστημα της Ευρώπης. Αν υπάρχει. Άρα, αν ναι, υπάρχει. Άρα και παρακολουθείτε και την σύγκρουση που έγινε με το φάρμακο. Το φάρμακο. Εκεί είδαμε μια αντίδραση του ελληνικού κεφαλαίου, ας πούμε, Γιαννακόπουλος κλπ. Μπροστά στον κίνδυνο να φέρουν οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι γενώσιμα από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, που έχουν τα εργοστάσια δηλαδή, και να βγάλουν έξω μια ελληνική βιομηχανία, η οποία φυσικά κρατούσε και ένα. Όχι τα προσκύματα, έστω και τους ελέγχους κλπ. Που είχε, ήταν τα φάρμακα πιο εγγυημένα από αυτό το οποίο δεν ξέρουμε τι θα μας φέρνουν. Εδώ βλέπετε ότι δηλαδή στραπατσάρεται ακόμα και η αστική τάξη Ελλάδας με αυτό το σύστημα. Εσείς έχετε σχέδιο για αυτήν την αγροτική πολιτική ή αν θέλετε πώς θα ξαναδημιουργήσετε. Να τα ακούσω λίγο. Βεβαίως. Επιγραμματικά, ναι. Ναι, επιγραμματικά με την έννοια ότι έχουμε και προχωρούμε, γιατί εγώ είμαι και υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής, μέσω του τμήματος, αυτό το διάστημα, όλα τα τμήματα δίνουν λεπτομέρειες του προγράμματος, το οποίο την άνοιξη τώρα μπροστά
θα το βγάλουμε και θα το δώσουμε στη δημοσιότητα. Δηλαδή θα αποκτήσετε πρόγραμμα κυβερνώντος κόμματος. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι γεγονός. Γιατί σας κατηγορούν, ξέρετε ότι δεν έχετε πρόγραμμα. Όχι, όχι. Είναι γεγονός ότι πρόγραμμα έχουμε και εκλογική διακήρυξη είχαμε. Αλλά μέσα σε ένα διάστημα, Μάιος-Ιούνιος πέρσι, όπου οι εκλογές ήταν νομίζω 30 μέρες ή 25, πόσο είχαν διαφορά, καταφέραμε στην Αθηναίδα να δώσουμε μια πρόγευση αυτού του προγράμματος. Δεν είπαμε ποτέ ότι εκεί μπροστά σε αυτό που μας έλαχε ήμασταν έτοιμοι πλήρως με λεπτομέρειες κλπ. Γιατί ένα κόμμα του 3-4% ξαφνικά έγινε 17% και 27%. Εμάς επέλεξε ο ελληνικός λαός για μια σειρά λόγους ότι πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη με το θηρίο ουσιαστικά. Δεν ήμασταν σε εκείνη τη φάση με λεπτομέρειες να περιγράψουμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε τώρα αυτή την άνεση, γι' αυτό κάνουμε τις επεξεργασίες, να δώσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά θέλει ένα χρόνο τώρα για να το περιγράψω. Εγώ θα σας πω τους άξονες δηλαδή. Η ουσία ποια είναι? Ότι για να μπορέσει να σταθεί ο πρωτογενής τομέας, πρέπει να έχει δίπλα του ένα σύγχρονο, εξυγχρονισμένο καλύτερα, δημόσιο τομέα. Με ένα, με ένα πυλώνα τραπεζικό, είτε θα είναι αγροτική, είτε θα είναι κάποια άλλη με άλλη ονομασία, αυτό είναι δεύτερο, αλλά θα είναι ένας αποκλειστικά ένας τραπεζικός όμιλος κοινωνικοποιημένος, εθνικοποιημένος, που να υπηρετεί αυτό το τομέα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα στον πρωτογενή τομέα αν δεν υπάρχει μια βάση στήριξης από ένα δημόσιο σύγχρονο, δημόσιο, όχι όπως αυτόν που ζήσαμε σε καμιά περίπτωση. Δεύτερον, η Αγροτική Τράπεζα, η οποία δόθηκε στο ΣΑΛΑ μαζί με τα δικαιώματα των αγροτών κλπ, με τις εκτάσεις, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επιδότηση στους αγρότες. Καμία, δεν υπάρχουν δανεισμός, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με ευχές δηλαδή να μεταφερθούν οι άνεργοι από τα αστικά κέντρα να πάνε στην επαρχία, δεν γίνεται αγροτική πολιτική. Άρα ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο συνεργατισμός, αυτός που επικράτησε και πολλές φορές είναι ούτε να τον ακουμπάμε, γιατί με σκάνδαλα κλπ. Λοιπόν, αυτός πρέπει να μπει σε μια άλλη βάση. Είναι βασικό στοιχείο αυτό. Και τρίτον, ότι πρέπει να πάει η χώρα και να επαναδιαπραγματευτεί έστω μέσα σε αυτά τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής. Γιατί εμείς λέμε ότι αυτή είναι η επιλογή μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια να επαναπρευευτεί μια άλλη θέση. Που δεν μπορεί δηλαδή σήμερα ο αγροτικός τομέας της χώρας, σας είπα στην αρχή, έχει το 4% το ΑΕΠ. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο συγχωρημένος, μας έβαλε, ήταν 20%. Και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήταν 29% του ενεργού πληθυσμού. Σήμερα είναι 9% από 29,9% και από 24%. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μια χώρα που έπρεπε τον πρωτογενή τομέα να τον έχει ατμομηχανή, όπως έχει και τον τουρισμό. Και αυτά συνδυάζονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Λοιπόν, άρα βασικά πράγματα της πολιτικής μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα, να καθορίσουμε. Και αυτό δεν είναι από μία μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο. Αλλά να καθορίσουμε ποιο είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία. Η αγροτική, η κτηνοτροφική βάση, είναι η αλλή, είναι σημαντικά πράγματα για τη χώρα. Αν δεν τα εκμεταλλευτεί αυτά, κοιτάξτε, εκμεταλλεύονται τέτοια πλεονεκτήματα η Ολλανδία, η Ελβετία, που δεν έχουν τις προδιαγραφές, τις κλιματολογικές τις δικές μας. Η Ολλανδία, επί παραδείγματι, είναι μια χώρα της Ευρωζώνης, που ένα μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών της είναι αγροτικά προϊόντα. Κυρίως λουλούδια. Μπράβο, και δεν μπορεί να είναι και κυπευτικά. Ακόμα και κυπευτικά έχουν, πραγματικά. Δηλαδή, η κτηνοτροφία πρέπει να υπάρχει μια αναπροσαρμογή ενός άλλου. Κύριε Καντάρα, αυτά όλα είναι καλά. Ναι. Έτσι, τα ακούω για πρώτη φορά κυριολεκτικά. Δεν τα έχω ακούσει από πουθενά, από κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιον εκπρόσωπο, είτε σε μεγάλο είτε σε άλλο κανάλι. Και το θέμα είναι, θα βγείτε προς τα έξω να τα μάθουν? Βεβαίως. Και πώς? Ναι. Καταρχήν, θα σας πω, σας είπα τώρα για τον αγροτικό τομέα. Τελειώνουμε αυτό το μήνα την επεξεργασία με λεπτομέρειες του προγράμματος. Υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν και λεπτομέρειες που δεν θα συμπεριληφθούν, για να μην λέμε τώρα, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα επιλέγουμε μεγάλα κέντρα της επαρχίας, όχι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αν και η Θεσσαλονίκη έχει και την περιφέρειά της, εντάξει. Λοιπόν, μεγάλα κέντρα να παρουσιάσουμε αυτές τις προτάσεις. Δηλαδή, θα πάμε στη Λάρισα να παρουσιάσουμε τη γενική μας προγραμματική θέση για το αγροτικό και εξειδικευμένες θέσεις που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή ή στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη
υπάρχουν διαφορές στα προϊόντα. Σαφώς. Ναι, κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες. Πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά τις γενικές προδιαγραφές θα τις βάζουμε παντού. Αυτό θα το ξεκινήσουμε από τον άλλο μήνα. Θα το κάνουμε. Θα υπάρχει μια παρουσία και μια δικιά μου εισήγηση, αλλά και η τοποθέτηση του Προέδρου στην Αγρότικα, 31 Γενάρη, 1-2 Φλεβάρι, που θα είναι μια πρόγευση του προγράμματος για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει και στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση, κάποια πράγματα, προδιαγραφές. Είναι μια εν δυνάμει συνεχή επεξεργασία που πρέπει να υπάρχει. Τα πρώτα μηνύματα που παίρνετε από αυτό το τομέα, ποια είναι? Τα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι... Γιατί είστε καινούργια πολιτική δύναμη. Είστε σαν του 3 και μέσα σε 1,5 χρόνο έχετε φτάσει το 27. Και αν θέλετε και οι αγρότες και δημοσκοπήσεις σας παρουσιάζουν πρώτοι, έτσι, με παράσταση νίκης κτλ. Βεβαίως. Και οι δημοσκοπήσεις, πέραν από το τι ακριβώς παρουσιάζουν, εμείς πιστεύουμε ότι δεν απηχούν την πραγματικότητα, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Πάλι καλά που σας αφήνουν να είστε και πρώτοι, έτσι. Ναι. Το έχουμε δει δηλαδή με ανθρώπους που είναι και αυτό. Έχουν περιοριστεί από τους εργοδότες κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Ό,τι και να γράφουν οι δημοσκοπήσεις, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας θυμός μέσα στον ελληνικό λαό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που αναζητεί μια διέξοδο. Αν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει στην τελευταία του ελπίδα, καταφεύγει. Από εκεί και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ εναπόκειται να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και πολλοί άνθρωποι, και αυτό να το πούμε, ότι θέλουν να φύγει αυτό το σύστημα που μας έφερε, χωρίς να εμπιστεύονται απόλυτα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και εμείς εδώ θα κάνουμε δουλειά και πρέπει να κάνουμε δουλειά. Ήθελα να το αφήσω στο δεύτερο μέρος. Πήγατε όμως να ρωτήσω. Και στο δεύτερο και στο πρώτο θέλετε. Γιατί δεν σας εμπιστεύονται? Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας εμπιστεύονται? Γιατί καταρχήν υπάρχουν και δικές μας αδυναμίες. Προφανώς πρέπει με έναν τρόπο, με μια υπάρχουν μεγαλύτερη σαφήνεια, έτσι, κάθε μέρα να περιγράψουμε. Εκεί που σας είναι, υπάρχει και κάποιος που σας δείχνει μια μπάτσα από μέσα από το κόμμα, έτσι, και αρχίζει και αμφισβητείτε. Εντάξει, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν και ασάφες που πρέπει να αποσαφινιστούν, είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος, το πιο σημαντικό για μας, είναι όλος αυτός ο κόσμος είχε συνηθίσει και είχε αποδεχθεί ένα σύστημα το οποίο θεωρούσε ότι είναι αιώνιο. Τα δύο κόμματα είναι αλλάξει στην εξουσία. Ναι, και ότι αυτό που παρήχαν τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση στην κοινωνία, με έναν τρόπο περισσότερο ή λιγότερο, θα εναλλάσσεται και θα το έχουν δεδομένο. Τώρα λοιπόν χάθηκαν τα δεδομένα. Και αναζητεί, αν αυτή η δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση η ριζοσπαστική αριστερά που αντιπροσωπεύουμε, είναι σε θέση να δώσει ολοκληρωμένα μια άλλη πρόταση, η οποία θα έχει βάθος, θα έχει προοπτική, θα είναι επιτυχημένη. Είναι λογική αυτή η προβληματισμή και οι ανησυχίες που έχει ο κόσμος. Δεν είμαστε στις σιγουριές των περασμένων δεκαετιών. Τη σιγουριά μετά τον πόλεμο, όπου υπήρχε ένα συμβιβασμός κεφαλαίου εργασίας, υπήρχαν σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Δυτική Ευρώπη, που δίναν κοινωνικές παροχές, που είχαν περιθώρια. Είναι προβληματισμός τώρα ή φόβος? Είναι μια άλλη κατάσταση. Λέω, είναι προβληματισμός ή φόβος? Ναι, προβληματισμός περισσότερο. Πάνω στο φόβο όμως προσπαθεί να επενδύσει ο αντίπαλος. Είναι γεγονός. Και σε αυτό το φόβο επένδυσε ο αντίπαλος τον Ιούνιο του 2012 και χάθηκαν οι εκλογές εκείνες. Ίσως δεν ήταν ξεκάθαρη θέση σας, ίσως δεν είχατε προλάβει να και αυτό. Δείτε ότι ας πούμε φτάσατε να γίνετε η αντιπολίτευση. Και αυτό. Και αν ακόμα πώς θα μπορούσε να σηκώσει του 4 ουσιαστικά πριν από ένα μήνα, να σηκώσει τις πλάτες του μια τέτοια μάχη ενός συστήματος που καταλάβαινε ότι τελείωνε, ότι έχανε και έπρεπε να επιστρατέψει και το φόβο και την τρομοκρατία για να μπορέσει να μαζέψει ένα κόσμο και να που μιλάμε τώρα συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για μια σειρά λόγους ήταν από αυτές τις κοινωνικές ομάδες που φοβήθηκαν. Τώρα όμως ήταν την πραγματικότητα. Και εμείς φυσικά κάναμε και τις επεξεργασίες μας. Είμαστε πιο κοντά. Έχουμε μιλήσει με αυτόν τον κόσμο. Πηγαίνουμε στην Ήπεθρο. Κάθε μέρα κάνουμε περιοδίες. Μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που να πηγαίνει στην Ήπεθρο. Το βλέπουμε. Στα καφενεία δεν πλησιάζουν οι δυνάμεις των άλλων. Και πώς να βγουν. Λοιπόν. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν εφησυχάζουμε. Και γιατί δεν εφησυχάζουμε? Όχι μόνο για να κερδίσουμε τις εκλογές,
που αυτό είναι μια πλευρά, αν θέλετε, μπορεί να είναι και η εύκολη πλευρά. Κυρίως δεν εφησυχάζουμε γιατί μετά τις εκλογές θα υπάρξουν γεγονότα. Αυτό το σύστημα, και δεν μιλάμε μόνο τους πολιτικούς εκφραστές, μιλάμε ένα σύστημα που έχει εγκαθιδρυθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλανητικά, που θα αντιδράσει φοδρά, γιατί πιστεύει ότι από μια χώρα που μπορεί να αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ, μπορεί να ξεκινήσουν εξελίξεις, γιατί και στις άλλες χώρες υποβόσκουν τεράστια θέλουνε. Προβλήματα. Εντάξει, εδώ θα το συζητήσουμε, γιατί τα μεγάλα κανάλια δεν έχουν... Βρήκα και εγώ την ευκαιρία τώρα εδώ να πάμε καλά να το συζητήσουμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί ο σταθμός πρέπει να βγάλει ψωμί. Λοιπόν, διαφημίσεις, Νικολάκη, και επανερχόμαστε.